Περικύκλωσαν την κεντρική πλατεία του Τυρνάβου τα το τρακτέρ που έβγαλαν στου δρόμου οι αγρότε στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε η Αγροτική Σύλλογη του Δήμου Τυρνάβου. Αφορμή του συλλαλητήριου, οι συνεχεί και εκτεταμένε καταστροφέ και ασθένειε που έχουν υποστεί οι καλλιέργειε από τι συνεχόμενε και έντονε βροχοπτώσει και χαλαζοπτώσει. Όπω ανέφερε ο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, Τέλειο Τσίγκριτσή, οι αγρότε βρίσκονται σε απόγνωση καθώ χτυπήθηκαν από τι συνεχεί βροχοπτώσει και το χαλάζι, αμπέλια, χλάδια, πυρινόκαρπα, ροδάκινα, βερίκο, κανεκταρίνια και ζητούν άμεση αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να οι ζημιέ από την κλιματική κρίση άμεση στι εκτιμήσει και δίκαιε αποζημιώσει. Βλέπουμε συνεχώ και καθημερινά να χάνονται όλο και περισσότερε εκτάσει. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στην δενδροκαλλιέργεια. Η αχλαδοκαλλιέργεια αυτή τη στιγμή έχει και αυτήν παθογόνε ασθένειε όπω είναι το βακτήριο. Επίση, βλέπουμε και στα πυρηνόκαρπα, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα το σκίσιμο. Των, φρούτων, δηλαδή των ροδακίνων, των νεκταρινιών, τα βερίκοκα. Αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει και οι συνάδελφοί μα του ψεκασμού γενικότερα σε όλο το Δήμο Τυρνάβου. Το κόστο καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον απαγορευτικό για να καλλιεργήσουμε. Κάποιοι από του αγρότε έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια να συνεχίσουν την καλλιέργεια, ανέφερε ο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Δαμασίου, Κωνσταντίνο Μουσιάρη. Τι προηγούμενε χρονιέ, όταν δεν υπάρχουν κυριακά φαινόμενα, πήγαινε και ψέκαζε μία φορά το μήνα. Στο πω έτσι απλά λίγο να το καταλάβουμε, το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμο. Τώρα ψεκάζουμε τέσσερι φορέ το μήνα. Φανταστείτε το κόστος αυτό πόσο μπορούμε και πόσο μπορούν να αντέξουν και αυτοί που πάμε και παίρνουμε τα εφόδια. Και αυτοί ο κόσμο δεν αντέχει. Γιατί κακά τα ψέματα δεν πάμε κανένα να πληρώσουμε. Έτσι. Αυτά πληρώνουμε στο τέλο τη καλλιεργητική περίοδου, μόλι πάρουμε τα σταφύλια. Και υπάρχουν, υπάρχει φέτο ειδικά ε, ζημιέ που ο κόσμο δεν θα και η παραγωγή, δεν θα μαζέψει η παραγωγή. Αυτό... Η φετινή χρονιά ήταν μία από τι χειρότερε των τελευταίων ετών. Για Α ξεκινήσουμε από τι παγωνιέ, χαλαζοπτώσει, αλλά και οι απανοτέ βροχοπτώσει των τελευταίων ημερών έκαναν τα προϊόντα μα ακατάλληλα για πώληση. Οι αγρότε διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση ενίσχυση λόγω των αυξημένων καλλιεργητικών εξόδων, αναπλήρωση ρουχαμένου εισοδήματο των αγροτών τη ευρύτερη περιοχή τη καλλιέργεια, άμεση εκτιμήσει και αποζημιώσει από τον ΕΛΓΑ, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώ και να επανασυνδεθεί το ρεύμα άμεσα από την ΔΕΗ στο ΤΕΒ Μάρτι Τυρνάβου στον Αμπελώνα.